Η προσέλκυση φοιτητών στη Θεσσαλονίκη από τα Βαλκάνια, την Τουρκία και την Ιταλία προκειμένου να σπουδάσουν αποτελεί έναν από τους επόμενους μεγάλους στόχους του Δήμου. Η δράση σπούδασης στη Θεσσαλονίκη είναι το αποτέλεσμα της συνεργασίας του Δήμου Θεσσαλονίκης με την ακαδημαϊκή κοινότητα της πόλης, εκπαιδευτικά ιδρύματα και ιδιωτικούς φορείς. Χτίζει το μέλλον της Θεσσαλονίκης. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι, οι νέοι που έρχονται στην πόλη μας και την αγαπάνε γιατί περνάνε καλά, καταρχήν απολαμβάνουν την ζωή της Θεσσαλονίκης, αλλά απολαμβάνουν πάνω απ' όλα το υψηλό επίπεδο σπουδών. Θέλουν να μείνουν στη Θεσσαλονίκη. Κάποιοι από αυτούς θα μείνουν στην πόλη μας και θα δώσουν τα επόμενα χρόνια επιχειρηματικότητα, καινοτομία, τις ιδέες τους, θέσεις εργασίας που είναι τόσο απαραίτητες για τη Θεσσαλονίκη και για την ανάπτυξή της. Ο Γιάννης Μπουτάρης δήλωσε πως οι περίπου 120.000 φοιτητές που βρίσκονται σήμερα στη Θεσσαλονίκη συνεισφέρουν με περισσότερα από 100 εκατομμύρια ευρώ στο τοπικό ΑΕΠ. Επεσήμανε πως στόχος του είναι η Θεσσαλονίκη να γίνει η καλύτερη πόλη των Βαλκανίων, αλλά και να προσελκύσει έναν αριθμό φοιτητών που θα ανέρχεται στις 20.000 τουλάχιστον σαν πρώτο στόχο. Παράλληλα, επανέλαβε την άποψη ότι θα πρέπει να μπει τέλος εγγραφή στα δημόσια πανεπιστήμια, προκειμένου να αποκτήσουν οικονομική αυτονομία. Πρέπει να βρούμε και έναν τρόπο να πώς θα προσελκύσουμε ξένους στην πόλη μας. Για πάρα πολλούς λόγους. Ένα, για να τους παρουσιάζουμε την πόλη μας. Και με αυτόν τον τρόπο να γίνονται πρεσβευτές σε όλο τον κόσμο, γιατί τα νέα παιδιά είναι αυτά τα οποία θα είναι αύριο σε κάποιες θέσεις σημαντικές. Το δεύτερο είναι για να αναπτύξουμε ακόμη περισσότερο έναν κοσμοπολιτισμό που έχει ανάγκη η Θεσσαλονίκη για να ξεφύγει από μια συντηρητική, αν θέλετε, αντίληψη που είχε επικρατήσει μετά τον πόλεμο στην πόλη. Ο πρίτανης του ΑΠΙΘΙΤΑ, Περικλής Μίτκας, αναφέρθηκε στα προβλήματα που υπάρχουν βάσει νόμου για τη δημιουργία προπτυχιακών ξενόγλωσσων προγραμμάτων, ενώ εξήρε την πρωτοβουλία του Δήμου. Από την πλευρά του, ο Γενικός Πρόξενος της Γαλλίας στη Θεσσαλονίκη, Φιλιπ Ρέι, αναφέρθηκε στη δράση που θα υλοποιήσει το Γαλλικό Ινστιτούτο μέσα στο 2018. Και ακαδημαϊκά δεν είναι μόνο ένας τουριστικός προορισμός για να περάσουν 6 μήνες ή 3-4 χρόνια χαρούμενης φοιτητικής ζωής. Και ακαδημαϊκά είμαστε ένας πραγματικά πολύ ισχυρός πόλος εκπαιδευτικός. Και επειδή πιστεύουμε τα τελευταία χρόνια ότι η παιδεία, η εκπαίδευση, ο πολιτισμός πρέπει να είναι και μοχλός, να λειτουργεί ως μοχλός ανάπτυξης της οικονομίας, προόδου της κοινωνίας. Είμαστε διατεθειμένοι σαν πανεπιστήμια να συμβάλλουμε σε αυτό. Τους τουρίστες όταν έρχονται σε μια πόλη τους υποδεχόμαστε στη γλώσσα τους. Οπότε εμείς ως Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης θα επιδιώξουμε να λανσάρουμε μια δράση Θεσσαλονίκη στα γαλλικά για το 2018. Οπότε είμαστε στη διάθεση και φορέων αλλά και μουσείων και εστιατορίων να μεταφράσουμε στα γαλλικά καταλόγους εστιατορίων, μουσεία, όλους τους ιστότοπους και οτιδήποτε αφορά στην υποδοχή Γάλλων τουριστών για να βοηθήσουμε στην ανάπτυξη αυτή της γλώσσας περισσότερο στην πόλη μας. Οπότε θα λανσάρουμε μια δράση Θεσσαλονίκη αλλά γαλλικά. Δήμος και εκπαιδευτικά ιδρύματα, δημόσια και ιδιωτικά, προχώρησαν στην υπογραφή πρωτοκόλλου συνεργασίας στην προσπάθειά τους να διευρύνουν τις διεθνείς συνεργασίες τους ώστε να ενδυναμωθεί περαιτέρω το παραγόμενο εκπαιδευτικό και ερευνητικό τους έργο.